Καλησπέρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα λοιπόν στη Γλασκόβη, το οποίο φιλοξένησε το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ. Θα ξεκινήσουμε με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έκανε ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμα, όπως είπε και ο Περικλής νωρίτερα, στα 8 και 38, και είναι η καλύτερη φετινή επίδοση για φέτος στον κόσμο. Να δούμε την προσπάθειά του, αλλά και τις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το τέλος του άλματος. Και φεύγει για την πέμπτη προσπάθεια. Ήρθε με 8-23. Να μην κάνει άκυρη. Και δεν κάνει. Πολύ μεγάλο άλμα. Τεράστιο άλμα από τον Τεντόγλου. Τεράστιο άλμα. Τεράστιο άλμα. Δεν σου έλεγα, δεν το φτάνει το 8-17. Από τον κορυφαίο στην Ευρώπη βγάζει και τον αριθμό του, να βγάζει όλα. Απίστευτο άλμα με τα ψαλίδια, με την τεχνική, με το πάτημα. Καταπληκτικό. Είναι πολύ μεγάλο. Μίλτο, πολλά συγχαρητήρια. Τελικά το χρυσό μετάλλιο στον κλειστό. Ντουμπλάρης τον ανοιχτό, έτσι. Άρα είσαι ο απόλυτος πρωταθλητής Ευρώπης. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που σου έρχονται στο μυαλό? Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κατάφερα να κερδίσω και το ευρωπαϊκό κλειστού μετά το ευρωπαϊκό ανοιχτού και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Επίσης, με μια καλή επίδοση κατάφερα να κερδίσω και αυτό με χαροποιεί ακόμα περισσότερο. Ήξερα ότι μπορώ να επιδείξω καλά και με τον κότσι είμαστε σίγουροι δηλαδή, και απλά έπρεπε να το κάνω εδώ και μου βγήκε στο πέμπτο άλμα, όλα καλά, συνεχίζουμε, μια χαρά. Το 8.38 είναι, γράφτηκε WL, δηλαδή είναι η κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό σου δημιουργεί πλέον άλλες υποχρεώσεις και σε βάζει πια οριστικά και αμετάκλητα στην elite. Σίγουρα, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλη επίδοση για κλειστό στίβο, ειδικά για μένα που μέχρι πέρυσι εγώ δεν πήδησα κλειστό καλά, δεν είχα ούτε 8 μέτρα. Φέτος ήμουν πιο σοβαρός στο κλειστό στίβο, έκανα καλύτερη προπόνηση και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα στο ανοιχτό πάμε για καλύτερα. Ακριβώς. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο τελικός του επικοντός στις γυναίκες. Είχαμε χάλκινο μετάλλιο από την Νικόλ Κυριακοπούλου. Θα δούμε την προσπάθειά της. Ενώ η Κατερίνα Στεφανή, εδώ είναι η Νικόλ Κυριακοπούλου, πέρασε με τη δεύτερη τα 4.65 και είχε τρεις άκυρες στα 4.75. Βέβαια, το άλμα αυτό στα 4.65 με τη δεύτερη είναι αυτό που της χάρισε και το χάλκινο μετάλλιο. Εδώ βλέπουμε και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε την τέταρτη θέση, να πούμε, στον τελικό του επικοντό. Και εδώ είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, που έμεινε εκτός μετάλλιων μετά από τρεις χρονιές γεμάτες από μετάλλια. Δεν τα κατάφερε, γιατί πέρασε με την τρίτη. Αυτό είναι το άλμα της στα 4.65, όμως είχε άκυρες στα 4.75. Ήταν και το ύψος από το οποίο ξεκίνησε, 4.65. Τα 4.65 και ακριβώς ξεκίνησε, ενώ η Κυριακοπούλη είχε κάνει και νωρίτερα ένα άλμα. Λοιπόν, Βούλα Παπαχρήστου, όπως είπε και η ίδια, είναι γεννημένη για τέτοιους αγώνες. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 14.50. Να δούμε την προσπάθειά της. Βούλα Παπαχρήστου από τις πλέον ψυχωμένες αθλήτριες, χρειάζεται κότσια για να αγωνιστείς σε μεγάλες διοργανώσεις και η Βούλα Παπαχρήστου τα έχει. Να δούμε τώρα τι θα κάνει. Καλό το άλμα της. Καλό το άλμα της πρωί-πρωί. Βλέπετε το πάτημά της, οριακά το τέλειο θα λέγαμε. 14.50 πρωταθλήτρια Ευρώπης πέρσι στον ανοιχτό στίβο. Εδώ χαρούμενος ο Γιώργος ο Πομάς και ο προπονητής. Είναι επίδοση μεταλλίου, για μην πω ότι μπορεί να είναι και πρώτο και δίπλα τους ο Γιάννης ο Κουτσιώρας. Ερχόμουν εδώ με ένα μεγάλο ρίσκο. Έλεγα ότι είμαι αθλήτρια των αγώνων, θα βγάλω 2-3 άλματα, θα τα βγάλω. Το λέει η ψυχή μου. Το λέει η καρδιά μου, είμαι γι' αυτό εδώ, είμαι φτιαγμένη γι' αυτό. Μ' αρέσει, είναι η ζωή μου αυτό, γυμνάζομαι όλο τον χρόνο γι' αυτό εδώ. Είναι συγκινητικό, πραγματικά.
Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και συνεχίζουμε. Συγκινημένη. Συγκινημένη πολύ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Κώστας Μπανιώτης, ασημένιος και ο Κώστας Μπανιώτης στο τελευταίο του, όπως είπε και ο ίδιος, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του ύψους με άλμα στα 2 και 26 και μοιράστηκε τη δεύτερη θέση με τον Ουκρανό Αντρέι Προτσένκο γιατί είχαν τις ίδιες προσπάθειες. Να δούμε την προσπάθεια του Μπανιώτη. Πάμε στον Μπανιώτη που δοκιμάζει και αυτός για τρίτη φορά στα 2 και 26. Έχει περάσει στα 2 και 22. Μπανιώτης πατάει καλά, περνάει. Ο Μπανιώτης περνάει. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση. Κώστα Μπανιώτη, συγχαρητήρια. Αλλά τελικά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής. Αυτή είναι και η ομορφιά του αθλητισμού, έτσι. Ναι, σίγουρα. Αυτή είναι η ομορφιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι η πέμπτη μου συμμετοχή σε ευρωπαϊκό κλειστού. Τέταρτη συμμετοχή σε τελικό. Όπως είπες, πήδηξα 2:32, έχω πήδηξει τελικό. 2:29 έχω βγει τέταρτος, πέμπτος σε παγκόσμια. Και ήρθε ένα μετάλλιο, ένα αργυρό μετάλλιο με 2:26. Σήμερα ήταν ο μόνος στόχος ήταν το μετάλλιο, γιατί είναι και το τελευταίο μου ευρωπαϊκό κλειστού. Ήθελα να το απολαύσω, να δώσω την ψυχή μου. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Και επειδή έτσι είναι ο κλασικός αθλητισμός, κέρδισε ο καλύτερος σήμερα, ο Ταμπέρι.